αυτή η προεκλογική περίοδο. Έχουμε εμεί την χαρά να φιλοξενούμε απόψε μαζί μα την υποψήφια βουλευτή Μεσσηνίας με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Παναγιωταντίντα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπουλο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, σύντομη προεκλογική περίοδο, πολύ γρήγορη θα έλεγε κανεί, συμπυκνωμένη. Ποια τα μηνύματα έτσι που βγάλατε σε αυτήν την επαφή με του πολίτε τη Μεσσηνίας? Η αλήθεια είναι ότι ήταν μία σύντομη προεκλογική περίοδος, όπως είπατε κι εσείς. Όμως παρόλα αυτά τρέξαμε πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε την επαφή με τον κόσμο την οποία χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη γνώση των προβλημάτων και των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Βέβαια, τα περισσότερα ζητήματα είναι γνωστά, γιατί όλοι μας ζούμε στην κοινωνία της Μεσσηνίας και γνωρίζουμε τα ζητήματα αυτά. Όμως θεωρώ ότι και η επαφή με τον κόσμο είναι πάντοτε χρήσιμη, ειδικά σε ό,τι φορά την προεκλογική περίοδο, γιατί εκεί πραγματικά ο κόσμος εκφράζεται με μια μεγαλύτερη άνεση ως προς τους πολιτικούς. Θέλει και θέτει τα ζητήματα επιτάπητος και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει αυτή η επαφή με τον κόσμο. Βλέπετε αντίδραση, βλέπετε δημιουργική αποδοχή, βλέπετε τι ακριβώς στην όλη αυτή η πορεία, θα λέει κανείς, προς τις εκλογές? Αντίδραση προς την κυβέρνηση, αποδοχή προς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Πού το εστιάζεται? Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Υπάρχει και αντίδραση στις επιζήμιες πολιτικές, τις οποίες εφάρμοσε η παρούσα κυβέρνηση τα τελευταία 4,5 χρόνια. Και παράλληλα υπάρχει και επιδοκιμασία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στους πολίτες. Οι πολίτες γνωρίζουν πια, ή τουλάχιστον όσοι θέλησαν να ενημερωθούν, γνωρίζουν πια το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει επιδοκιμασία και μπορώ να πω και ανυπομονησία, έτσι ώστε να αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση και να αλλάξουν τα δεδομένα στη χώρα μας, να υπάρξει πολιτική αλήθεια. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορούν για κρυφό πρόγραμμα, να το πω έτσι. Είναι μια αναφορά η οποία γίνεται κατά κόρον τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφό πρόγραμμα τελικά? Προφανώς. Έχει πρόγραμμα με αστερίσκους? Προφανώς και δεν έχει, κύριε Κανελόπουλε. Γι' αυτό κιόλας με ιδιαίτερη βαρύτητα και με ιδιαίτερη έμφαση παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας σε όλα τα πεδία και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό ζητούμενο για εμάς. Ο κόσμος να ξέρει για ποιο λόγο θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρούμε ότι οι συναισθηματικές αποφάσεις που λήφθηκαν τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τις επιλογές στις κυβερνήσεις και αναφέρομαι στην τελευταία κυβέρνηση, δεν οδήγησαν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο κόσμος πια το ξέρει. Οι εποχές των ευχολογίων έχουν τελειώσει και γι' αυτό και εμείς θεωρήσαμε καθήκον μας σε αυτές τις εκλογές να πάμε και να ζητήσουμε τον κόσμο να πάει αποφασισμένος και να αποφασίσει συνειδητά για τις επιλογές του. Άρα θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε και το παρουσίασε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναλυτικότητα το πρόγραμμά μας, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει και να αποφασίσει συνειδητά. Ζητάτε και μια ισχυρή εντολή, ζητάτε και μια αυτοδύναμη κυβέρνηση από την άλλη. Για ποιο λόγο? Προφανώς, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, για να υπάρχει δυνατότητα στην επόμενη κυβέρνηση να κυβερνήσει, θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή εντολή. Μια ισχυρή εντολή, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα βιωσιμότητας της επόμενης κυβέρνησης και βεβαίως θα δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε στους πολίτες, χωρίς να χρειάζεται να κάνει εκπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θα επιδιώξουμε και ευρύτατες συνεργασίες στην επόμενη κυβέρνηση, εφόσον ο λαός επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει τη χώρα στις επερχόμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου. Όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει, για να μπορέσει να εφαρμοστεί το πρόγραμμά μας, να υπάρχει ισχυρή εντολή. Πέρα από αυτοδιοικητικός, πέρα από πολιτικός, είστε και ένας νέος άνθρωπος και ένας άνθρωπος της αγοράς, εγώ θα πω. Ποια βλέπετε ως τα πιο βασικά ζητήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Μεσσηνίας και πού πιστεύετε ότι εκτιμάτε ότι θα κριθεί αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών? Είναι βέβαιο και ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί το βιώνω και εγώ στην καθημερινότητά μου. Είναι ότι το πιο σημαντικό ζήτημα το οποίο ζητάει η αγορά είναι να αλλάξουν οι φορολογικές συντελεστές, να αλλάξει η υπερφορολόγηση, να βελτιωθούν οι φορολογικές συντελεστές και προκειμένου να μπορέσει να πάρει η αγορά μία ανάσα. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή και δουλειά να έχει κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, τα έσοδα τα οποία τελικά μένουν στην τσέπη του είναι πάρα πολύ λίγα και δεν του επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια και να μπορεί και με ασφάλεια να ταινίζει το μέλλον. Άρα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει η φορολογική πολιτική των τελευταίων ετών, έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί μια ανάσα στον ιδιωτικό τομέα και στους ελεύθερους επαγγελματίες, που πραγματικά είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν πλούτο και εισφέρουν στη χώρα και γεμίζουν τα ταμεία του κράτους. Άρα θεωρώ ότι η αντιμετώπιση που είχαν τα τελευταία χρόνια δεν ήταν η πρέπουσα και η δέουσα και σίγουρα όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να αλλάξουν. Κάνατε σύνθημα στην πορεία σας, οι νέοι στην πολιτική. Συγκρούονται καταστάσεις, θα λέει κανείς, όταν μιλάμε για κεντρική πολιτική σκηνή, με πολλούς παλιούς.
και με νέους ανθρώπους. Τελικά υπάρχει αυτό το περιθώριο οι νέοι να εκφραστούν και να εκφραστούν δυναμικά και να αλλάξουν και τα πράγματα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κύριε Κανελόπουλε, και εγώ και εσείς είμαστε στη γενιά των ανθρώπων οι οποίοι σε εισαγωγικά πληρώσαμε πιο πολύ το μάρμαρο από την κρίση. Είμαστε η γενιά των ανθρώπων οι οποίοι έχουμε τους λιγότερους μαθητές και συμφοιτητές να χαιρετάμε στον τόπο που ζούμε και στη Μεσσηνία αλλά και στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι η δικιά μας γενιά τα επόμενα χρόνια πρέπει να πάρει πραγματικά την κατάσταση στα χέρια της και να προσπαθήσουμε όλοι έτσι ώστε οι φίλοι μας, οι συμμαθητές μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο εξωτερικό, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας έτσι ώστε να επιστρέψουν στη χώρα, να παράγουν στη χώρα και να ζήσουν και να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη χώρα και να ζήσουν στη χώρα στην οποία γεννήθηκαν και να μπορούν να μεγαλώσουν και στη χώρα αυτή και τα παιδιά τους. Τις δυνατότητες της Μεσσηνίας πώς τις βλέπετε, έτσι? Τώρα πλέον έχετε επαφή με κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, εγώ θα πω, πέρα από την επαφή που είχατε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι η Μεσσηνία μας, το γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει πάρα πολλές αναπτυξιακές δυνατότητες και σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, αλλά και σε ό,τι αφορά την τουριστική ανάπτυξη. Είναι οι δύο βασικοί πυλώνες στους οποίους νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τα επόμενα χρόνια την ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Σίγουρα όμως χρειάζονται υποστηρικτικά έργα και για τους δύο τομείς, και για την αγροτική παραγωγή, αλλά και για την τουριστική ανάπτυξη. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ολοκλήρωση του ενδονομαρχιακού δικτύου και η βελτίωσή του είναι πραγματικά πάρα πολύ βασική προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη. Αλλά βέβαια δεν θα ήθελα να παραγνωρίσω και έργα τα οποία αφορούν και την αγροτική ανάπτυξη. Όπως γνωρίζουμε, το φιλετρινό φράγμα τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά δεν επιτελεί το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, γιατί δεν είχε ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων. Θεωρώ ότι τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί λειτουργούν ως προϋπόθεση, πέρα από τον σκοπό υλοποίησης, λειτουργούν και ως προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη. Και φυσικά το αεροδρόμιο, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα λιμάνια μας, στα οποία θα πρέπει να προσδιοριστούν οι χρήσεις και στη συνέχεια να υλοποιηθούν τα έργα, καθώς επίσης και η αδειοδότηση των υδατοδρομίων, ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για την τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Προσωπικό το τελευταίο ερώτημα και έχει να κάνει με το γιατί η φωνή της Παναγιώτας Δίντα πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή. Γιατί θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχω αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία μέσα από την ανασχόλησή μου με την αυτοδιοίκηση. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα θέματα της Μεσσηνίας, τα τοπικά ζητήματα, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας πια έχω απόλυτη εμπειρία στο τι πρέπει να αλλάξει την αγορά έτσι ώστε να ανασάνει. Θεωρώ ότι έχω συστηθεί με θετικό πρόσημο στην τοπική κοινωνία και πραγματικά, επειδή θέλω να είμαι επωφελής και χρήσιμη για τον τόπο μου, θα ήθελα να ζητήσω πραγματικά από τους συμπολίτες μου να μου δώσουν τη δυνατότητα αυτή να εργαστώ για την Ελλάδα και για τη Μεσσηνία, γιατί θεωρώ ότι μπορούμε να δούμε καλύτερες μέρες και όλοι μας θα πρέπει να προσπαθήσουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ.